αρμόδιοι για αυτά και θα μας πούνε πολύ περισσότερα. Μαζί μας είναι λοιπόν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, και ο κύριος Κώστας Κρέκας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης αρμόδιος, για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Καλημέρα. Κύριε Σταθάκη, καλά στοιχεία για την ανάπτυξη. Βγήκαν χθες τα στοιχεία, ρεκόρ 11 χρόνων. Αυτό όμως είναι αρκετό για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και να βγούμε στις αγορές όπως το περιγράφει η κυβέρνηση, με έναν καθαρό τρόπο? Εντάξει, είναι καλά νέα, και κυρίως επειδή η έξοδος από την κρίση πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρή οικονομία, και επειδή η άνοδος αυτή προέρχεται σχεδόν 100% από τις εξαγωγές, δηλαδή η ελληνική οικονομία δείχνει να ανακάμπτει και να στέκεται στα πόδια της με καλές εξαγωγικές επιδόσεις. Δεν είναι λογοφόρο, γιατί εγώ ακούω την αξιωματική αντιπολίτευση που λέει συνέχεια πλεονάσματα, ανάπτυξη, όλα αυτά είναι λόγω φορομπηχτικής πολιτικής. Κοιτάξτε, εμείς μπήκαμε στην κρίση, και εδώ δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης νομίζω, επειδή η ελληνική οικονομία αντιμετώπιζε δύο τεράστια ελλείμματα. Το εμπορικό της έλλειμμα, το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο ήταν τεράστιο και το χρηματοδοτούσαν με δανεικά, και τα δημόσια οικονομικά. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα δημόσια οικονομικά έχουν πλέον μια πολύ σημαντική ικανότητα. Έχουμε κλείσει όλα τα θέματα, είναι σε πορεία πλήρους σταθερότητας. Και το γεγονός ότι έχουμε ρεκόρ μείωση του εμπορικού ισοζυγίου και καλές εξαγωγές σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία πλέον μπορεί να βλέπει την έξοδο από την κρίση με βιώσιμο τρόπο. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι το ένα σκέλος με τον πολύ δυνατό τομέα των εξαγωγών που μας περιγράφεται και το δείχνουν και τα στοιχεία. Η οικονομία μας, ωστόσο, είναι αρκετά γερή για να αντέξει σε μήκος χρόνου? Για παράδειγμα, υπάρχει το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και όριμες επενδύσεις να γίνουν για να μπορέσουν να δώσουν τροφή στην ανάπτυξη που θέλουμε? Υπάρχουν τα κατάλληλα, τα απαραίτητα δεδομένα για να είναι γερή πράγματι η οικονομία μας? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έξοδος ότι σημαίνει μεγάλη αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, και ταυτόχρονα πολύ σημαντικές επενδύσεις στα έργα υποδομής. Οι ενεργειακές υποδομές είναι προφανώς ένας προνομιακός τομέας. Υπολογίζουμε ότι οι επενδύσεις στα αμέσως επόμενα χρόνια θα φτάσουν γύρω στα 20 δις. Είναι μια τεράστια πεδίο. Τα logistics και άλλες υποδομές, οι οποίες προφανώς θα έχουν και δημόσια παρουσία. Αλλά η γενική εικόνα είναι προφανώς, με βάση αυτά τα στοιχεία και με την προσδοκία ότι βρισκόμαστε πλέον λίγες εβδομάδες ή μήνες πριν από μια καθαρή έξοδο της οικονομίας, νομίζω ότι όλα αυτά θα δημιουργήσουν και το κλίμα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανάκαμψης. Κύριε Σκρέκα, έχουμε τα στοιχεία. Διαβάζω